Χαιρετώ τις φίλες και τους φίλους του καναλιού. Mr. Duke στις οθόνες σας και σας καλωσορίζω πίσω στο κανάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια νέα πρόταση για τις όμπες επιβίωσης που καίνε μόνο ξύλα και κλαδιά και είναι ιδανική για να μας χαρίσει ένα ζεστό γεύμα στην Ήπεθρο. Πάμε να την ανοίξουμε. Μας έρχεται σε μία υφασματίνη αδιάβροχη θήκη με χειρολαβή. Καλής ποιότητας. Αδιάβροχη. Μας έρχεται με τη βάση που συγκρατεί τα καρβουνάκια. Θα το δούμε σε λίγο. Με τη βάση γκριλ για να ψήνουμε τα κρεατικά μας και να σταθεροποιούμε πάνω τα μαγειρικά μας σκεύη. Η σόπα επιβίωσης λοιπόν, η συγκεκριμένη, και η μόνο ξύλα και κλαδιά όπως είπα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας καύσιμα στην τσάντα μας κάθε φορά που αποφασίσουμε να κάνουμε μια εξόρμηση στη φύση, έχει διαστάσεις 22,5 επί 22,5 και 27,5 για το ύψος. Είναι ελαφριά, συμπαγής, συνοδεύεται από τσάντα όπως είδατε, αν μπορούμε να τη μεταφέρουμε παντού. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος προτείνεται να τροφοδοτούμε τα ξύλα από αυτήν εδώ την είσοδο. Η όλη κατασκευή είναι από ανοξείδωτο αρτσάλι, είναι λίγο βαριά, για κάποιους που δεν αρέσκονται να κουβαλάνε βαριά πράγματα στη μοτοσυκλέτα τους, θα έλεγα ότι είναι απογορευτική. Είναι στα 2,5 κιλά, προσωπικά θα προτιμούσαν αυτά τα 2,5 κιλά να τα έχω σε προμήθειες, αλλά η συγκεκριμένη σόμπα εξυπηρετεί πάρα πολύ όσους θέλουν να κάνουν κάμπινγκ και να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Είναι αρκετά μεγάλη, εξυπηρετεί να μαγειρέψει πάνω από 2 άτομα. Μια τετραμελή οικογένεια σε ένα κάμπινγκ μπορεί να τα απεξέλθει πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλη, δίνει πολύ χώρο για καύσιμη ύλη και να εξυπηρετήσει πολλών ειδών μαγειρέματος. Η τεχνολογία της είναι φυσαρμόνικα, ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο. Στερεώνεται με τη βάση που έχει μέσα για τα ξύλα μας. Όπως είπα και στην αρχή, στην κάτω πλευρά της εστίας τοποθετούμε αυτή τη βάση για να μας συγκρατεί τα κάρβουνα. Και στην επάνω μεριά τοποθετούμε τη βάση που έρχεται και φάπτεται
πολύ σταθερά για να τοποθετήσουμε πάνω τα μαγειρικά μας σκεύη. Είναι μια πολύ σταθερή και πολύ στιβαρή κατασκευή. Μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε στον εσωτερικό της χώρο πάρα πολύ καύσιμο ύλη, με αποτέλεσμα πολλής ώρας φωτιάς, και έτσι να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε πάρα πολλά είδη φαγητών και για πάρα πολλά άτομα. Υπάρχει το πορτάκι που από εδώ τοποθετούμε την καύσιμο ύλη. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα μας δώσει φοβερές λύσεις στην Ήπεθρο. Η ποιότητά του είναι εξαιρετική και το φινίδι στην αρχή μπορεί να κάψει μικρά κλαδιά, μικρά ξυλάκια, μπορεί να τοποθετήσουμε μέσα και κάρβουνα, τα οποία να μας δώσουν ένα πολύ ωραίο ψήσιμο των κρατικών μας. Κλείνοντας αυτό το πορτάκι, να διατηρήσουμε τα κάρβουνα σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Ο χώρος αποθήκευσης είναι τεράστιος για σόμπα επιβίωσης. Τα κιλά της είναι λίγο απογορευτικά, όπως είπα και στην αρχή. Είναι, η όλη σόμπα είναι στα 2,5 κιλά, αλλά για κάποιους αυτό μπορεί να μην είναι απογορευτικό και να την έχουν πάντα μαζί τους σε εξορμήσεις στην Ήπεθρο και να μαγειρεύουν με άνεση οτιδήποτε θελήσουν. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποσυναμολογείται. Κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο. Να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα που βλέπετε στην ενότητα unboxing είναι αγορασμένα με δικά μου χρήματα. Δεν υπάρχουν χορηγίες ή δωρεές ή κάποιο όφελος από την συγκεκριμένη παρουσίαση. Όλα αυτά τα προϊόντα αγοράστηκαν το χειμώνα που μας πέρασε από ελληνικά site, ύστερα από εκτενή έρευνα που έκανα στο χώρο των camping και των εξοπλισμών, και πέτυχα πάρα πολύ καλές τιμές. Σίγουρα θα βρείτε στην αγορά και άλλες προτάσεις, αλλά οι συγκεκριμένες εξυπηρετούν εμένα και σας. Ο όγκος είναι αυτός. Μαζί με τα συνοδευτικά παρελκόμενα. Και όλα αυτά μαζί τοποθετούνται στην υφασμάτινη θήκη. Να πω επίσης ότι το υλικό είναι ανοξείδωτο ατσάλι, οι διαστάσεις είναι
22,5 επί 22,5 επί 27 εκατοστά στο ύψος, ασημένιο χρώμα, πολύ καλής ποιότητας, και η ξύλα και η κλαδιά μπορεί να φέρετε μαζί σας και κάρβουνο ή πέλετ ξύλου, το οποίο μας δίνει περισσότερη θερμοκρασία και κρατάνε και πιο πολύ, έτσι το σώστε με την ποσότητα που δέχεται συγκεκριμένη σόμπα να μας δώσει περισσότερες ώρες θέρμανσης για ευκολία κατά το μαγείρεμα και για το ψήσιμο των κρεατικών μας, γίνεται μια υπέροχη σόμπα γκριλ. Εξαιρετικά συμπαγής, ανοίγει και κλείνει με δύο κινήσεις, έρχεται σε μια τσάντα μεταφοράς και το βάρος τους είναι στα 2,5 κιλά. Ίσως απογορευτικό για κάποιους, αλλά για τους περισσότερους όχι. Αυτή ήταν η πρότασή μου για σήμερα. Πάμε να μαγειρέψουμε.